Στο προσκήνιο επανέρχεται το θέμα της ενίσχυσης της αστυνομικής διεύθυνσης Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Άκης Κωνσταντινίδης, σε δηλώσεις του εξήγησε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις ενίσχυσης από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Ο κίνδυνος, όπως είπε, αποδυνάμωσης των αστυνομικών υπηρεσιών είναι κάτι παραπάνω από ορατός, καθώς πολλοί αστυνομικοί είναι έτοιμοι για να συνταξιοδοτηθούν και αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν πολλά νευραλγικά κενά σε σημαντικές θέσεις. Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, αίτημα με θέμα την παραμονή τους στην υπηρεσία ή την αποστρατεία τους έχουν υποβάλει πάνω από 110 αστυνομικοί, αριθμός που μπορεί τελικά να ξεπεράσει και τα 200 άτομα. Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό, είναι αναγκαίο, είπε ο κ. Κωνσταντινίδης, να υπάρξει σταδιακή και προγραμματισμένη ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης, ώστε να μπορούμε να έχουμε εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Στο μεταξύ, ρωτήθηκε και για τα σχέδια μεταφοράς του αστυνομικού μεγάρου εκτός του αστικού ιστού. Η σκέψη και οι συναντήσεις είχαν δρομολογηθεί από τον αείμνηστο δήμαρχο Μωυσή Ελισάβ. Είχαν γίνει μάλιστα σχετικές συναντήσεις ώστε να προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα. Ο νέος δήμαρχος, ο Μας Μπέγκας, σε συνάντηση που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, δήλωσε θετικός και εξήγησε ότι και ο ίδιος έχει ψηλά στην ατζέντα το θέμα της μεταφοράς των αστυνομικών υπηρεσιών εκτός κέντρου, ώστε να αποσυμφορηθεί η πόλη αλλά και οι υπηρεσίες να έχουν το χώρο που χρειάζονται. Ωστόσο, το θέμα αυτό αναμένεται να εξεταστεί, όπως είπε ο κ. Κωνσταντινίδης, στις αρχές του 2024. Ακριβώς με αφορμή τις συμπληρωματικές μεταθέσεις που είναι κάθε Σεπτέμβριο, φέτος λόγω των εκλογών γίναν τον Οκτώβριο, είχαμε κάνει ένα έγγραφο στα μέσα Σεπτέμβρη προς το Αρχηγείο και την πολιτική ηγεσία μας, που στην ουσία θέταμε αυτό το ζήτημα που το έχουμε ενημερώσει πριν από καιρό την τοπική κοινωνία αναφορικά με το ζήτημα το ηλικιακό με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων. Να πω εντάχει, τα Γιάννενα είναι μια διεύθυνση η οποία ναι μεν έχει έναν πολύ ικανοποιητικό αριθμό συναδέλφων, πλην όμως ένα κομμάτι που αγγίζει το 1/4 σχεδόν της δυνάμεως και για να μιλάμε αριθμούς περίπου τα 250 άτομα από τα 1060 έχουν όρημα συνταξιδοτικά δικαιώματα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ενημερώσαμε με αυτό το έγγραφό μας ότι πρέπει να προχωρήσει το αρχηγείο σε σταδιακά, αρχής γενομένης από αυτές τις μεταθέσεις, τις δεύτερες μεταθέσεις συμπληρωματικές, και να βλέπει πριν προκύψει το πρόβλημα να ενισχύσει τη διεύθυνσή μας. Δυστυχώς προχώρησε σε δύο μόλις θέσεις, ναι μεν σε σχέση με πέρυσι που είχαμε 0 είναι 2, αλλά όπως καταλαβαίνετε όταν θα φτάσουμε σε βάθος τριετίας, τετραετίας να έχουμε αυτά τα κενά, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Εμείς τις επόμενες μέρες, προκειμένου να έχουμε και μια πιο, θα έλεγα, συγκροτημένη εικόνα, να δει και η τοπική κοινωνία και όλοι οι φορείς, στα πλαίσια όταν θα έχουμε τη γενική μας συνέλευση, θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα ηλικιακά, αριθμό συναδέλφων, σε τι υπηρεσίες είναι και πότε θα είναι η ανώτατη χρονολογία στην οποία θα μπορούν να παραμείνουν στο σώμα, προκειμένου με τη βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου και των δημοτικών κοινοτήτων, γιατί το ζήτημα δεν αφορά μόνο την πόλη των Ιωαννίνων, αφορά και την περιφέρεια, να βοηθήσουν και αυτοί και οι τοπικοί βουλευτές, προκειμένου να αναδείξουν το ζήτημα και σε κεντρικό επίπεδο, διότι όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Σωστά. Να σας ρωτήσω τι γίνεται και με το θέμα του αιτήματος, το οποίο βέβαια έχει ξεκινήσει στην αρχή της, στη μέση της θητείας της προηγούμενης απερχόμενης δημοτικής αρχής, με το θέμα της δημιουργίας ενός άλλου χώρου, ώστε να μπορέσετε να μετακινήσετε και να είστε όλες οι υπηρεσίες με τους χώρους που χρειάζεστε σε ένα αστυνομικό μεγάλο κοινό. Ακριβώς, είχε ξεκινήσει αυτό το ζήτημα. Εμείς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου είχαμε συναντήσεις με όλες τις δημοτικές παρατάξεις και ειδικά για να αναφέρω και με τη δημοτική παράταξη του κυρίου Μπέγκα, όπου εκ μέρους του νεοκλεγέντα δημάρχου, ο οποίος από το νέο έτος θα αναλάβει τις τύχες του Δήμου μας, είχαμε τη διαβεβαίωση ότι είναι θετικός όσον αφορά αυτή τη φορά για την τοποθεσία, είπαμε, για το στρατόπεδο Βελισσαρίου, δεδομένου ότι υπάρχει και μία δέσμευση από πλευράς της κυβέρνησης, από τα χείλη του Πρωθυπουργού, ότι θα δοθεί στη Δημοτική Αρχή.
Ο δήμαρχος από την, ο νέος, ο εκλογής δήμαρχος από την πλευρά του ήταν θετικός. Συμφωνεί και αυτός για την αναγκαιότητα ότι πρέπει η αστυνομία να πάει σε ένα μεγαλύτερο, σε ένα πιο σύγχρονο κτίριο και παράλληλα να αποσυμφορηθεί το κέντρο. Και μία, πιστεύω, από τις πρώτες συναντήσεις, διότι το έχει και αυτός πολύ, από ό,τι μας είπε, ψηλά στην ατζέντα, το θέμα του αστυνομικού μεγάρου, προκειμένου, όπως είπα, να αποσυμφορηθεί και το κέντρο των Ιωαννίνων, θα είναι η συνάντηση για αυτό το ζήτημα. Οπότε πιστεύω Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το ζήτημα.